Με αυτό. Εάν υπάρχει λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε εσένα προς το παρόν. Εάν υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο δραστικής παρέμβασης και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, τότε εδώ αντιμετωπίζουμε ένα διπλό πρόβλημα. Τους μεν εταίρους να μας γράφουν ομαδικώς στα παλιά τους τα παπούτσια, ορισμένους εταίρους, και να πηγαίνουν σε μονομερείς κινήσεις που έλεγε και νωρίτερα ο κ. Κωνσταντινόπουλος, έξω από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τη χώρα, γιατί για το δε εσωτερικό υπάρχει μια αδυναμία διευθέτησης, δεν ξέρω, παρέμβασης, προκειμένου να δούμε τι θα κάνουμε τις χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι στο δρόμο, κυριολεκτικά στο δρόμο. Δεν χωράνε στο σχιστό, δεν χωράνε στα διαβατά, δεν χωράνε στον Πειραιά προφανώς, δεν υπάρχουν καταστάσεις. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν, κύριε Λετζή, θα σχολιάζουμε στην τηλεόραση. Κύριε Λετζή, η κατάσταση η οποία έχει φτάσει, το θέμα των προσφυγικών ροών, νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Πρώτον, να πω τη γενική παρατήρηση ότι πρέπει να σταματήσει η ιστορία στη Συρία και η εχθροπαρξία για να τελειώσει αυτό. Δεύτερον, αφορά την Τουρκία, η οποία ήδη δημιουργεί προβλήματα και στην απόφαση την οποία πάρθηκε για τον έλεγχο των ροών και την συμφωνία της, εν πάση περιπτώσει, να μειωθούν οι ροές από την μεριά της και να σταματήσει και η διακίνηση. Και φαίνεται ότι υπάρχει εμπλοκή και στο. Στη συμφωνία η οποία έγινε. Και το τρίτο τώρα έχει να κάνει, εγώ το έχω πει επανειλημμένα, ότι η Ευρώπη μετά την οικονομική κρίση, με τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το θέμα του προσφυγικού, ουσιαστικά προχωράει τα πράγματα στην διάλυσή της. Και κινδυνεύουμε γι' αυτό. Και το λέω γιατί χάνονται πολλές αξίες, χάνονται πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία διαχρονικά έχει η Ευρώπη. Δεύτερον, δεν στηρίζονται οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη Σύνοδο Κορφής τις προηγούμενες μέρες. Ναι, αλλά σε αυτό όμως έγινε ευθύνη η κυβέρνηση, κύριε Ρήγα. Διότι εδώ φαίνεται να μην έχει μια αντίληψη της κατάστασης και μια διαχείριση η κυβέρνηση ικανής να λύσει το πρόβλημα. Όποια όπως το λέω. Η κυβέρνηση πανηγύριζε προχθές. Με το που γύρισε ο Πρωθυπουργός, άκουσα πανηγυρισμούς. Ναι. Πετύχαμε να μην κλείσουν τα σύνορα μέχρι 6 το πρωί. Την επόμενη μέρα τα σύνορα έκλεισαν. Και εδώ πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί ευνηδιαστήκατε. Δεν είχατε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει ευνηδιασμός ούτε είναι. Δεν υπάρχει. Δεν θα σας εξηγήσω. Απόλυτος ευνηδιασμός. Ναι, όχι, δεν υπάρχει κανένας και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί η συμφωνία που επιτεύχθη και έγινε είναι επιβεβαιωμένη από όλους τους. Τουλάχιστον από τους ηγέτες οι οποίοι. Εδώ η Βιέννη κάνει σήμερα σύνοδο. Μονομερός, χωρίς να μας ρωτήσει καν, το ξέρετε αυτό. Λέω λοιπόν αυτό επιτεύχθηκε. Δεύτερον τώρα. Υπάρχουν λοιπόν μονομερείς ενέργειες, σωστά το λέτε. Άρα από την Αυστρία ή από χώρες οι οποίες φτιάξανε τις διόδου των Βαλκανίων, οι οποίες είναι μονομερείς ενέργεια αυτή και δημιουργούν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό είναι αυτό που σας εξήγησα προηγουμένως, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παρεύει, αφού ό,τι φαίνεται έχει αδυναμία να παρεύει σε θεσμικό επίπεδο. Έχουμε κανένα όπλο εμείς, κύριε Ρήγα? Ή είμαστε αφημένοι στη μοίρα των άλλων, ό,τι γουστάρουν οι άλλοι θα κάνουν πάνω στο σώμα της Ελλάδας που διαλύεται? Τι όπλο έχει η Ελλάδα σήμερα? Χθες ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά έκανε κάποιες κινήσεις. Μίλησε με την Ολλανδία. Έγιναν σε διπλωματικό επίπεδο και από τον Υπουργό Άμυνας και από άλλες κινήσεις. Και από τον κύριο Μουζάλα, πολύ έντονες. Αρκούν αυτές? Μήπως αργήσαμε? Εγώ θεωρώ, όχι, δεν έχουμε αργήσει καθόλου. Και το καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε διαχειριστεί αυτό από το καλοκαίρι ένα πρόβλημα τεράστιο, το οποίο έχει αυξηθεί, καταλαβαίνετε, από την κατάσταση που επικρατούσε στη Συρία. Αυτό λοιπόν το διαχειριστήκαμε με τον καλύτερο τρόπο. Και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και τη δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί να μετακινηθούν και να ισχύσουν όλοι οι κανόνες αυτοί που υπάρχουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο για τους πρόσφυγες. Το θέμα είναι ότι εμείς μέτρα θα πάρουμε και παίρνουμε ήδη, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν εξελίξη. Αλλά σας εξηγώ, δεν μπορεί η χώρα να αντιμετωπίσει και θα το από μόνη της μια ροή η οποία μπορεί να είναι των 80-90.000 προσφύγων ή 100. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ναι. Νομίζω ότι εδώ πια η Ευρώπη πρέπει να παρέμβει συνολικά και να σταματήσει αυτή η ιστορία και ειδικά από αυτούς που θέλουν να κλείσουν σύνορα. Άρα δημιουργούν και την ακροδεξιά ρητορία, ενισχύουν ακροδεξιές αντιλήψεις και είναι το πιο επικίνδυνο για την Ευρώπη των αξιών όλα τα προηγούμενα χρόνια και θεωρώ ότι. Αλλά πρέπει, ξέρετε, γρήγορα και δραστικά να παρέμβει. Για παράδειγμα, ή έχουμε απάντηση, γιατί πρέπει να διαβάζουν και μερικά πράγματα κάτω από τις γραμμές. Χθες είδα, λέει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντάξει, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οργανώσει και ένα σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ. Το ενδεχόμενο να μας πούνε ότι εμείς δεν μπορούμε, παιδιά, να παρέμβουμε στο τι κάνουν οι άλλες χώρες, αλλά να σας βοηθήσουμε να τους ταΐσετε και να τους φιλοξενήσετε, μπορούμε. Και να βρεθούμε, ας πούμε. Αυτό προετοιμάζει το κακό σενάριο. Ναι, εντάξει. Προφανώς. Αυτή είναι μια δήλωση, εν πάση περιπτώσει, από τη μεριά τους, ώστε να βοηθήσει σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Αλλά
Σας εξηγώ ότι οι θεσμοί της Ευρώπης είναι αυτή τη στιγμή αδύναμη, αδύναμη, και εδώ φαίνεται τα προβλήματα συνολικά της Ευρώπης, πώς δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση. Άρα έχει αδυναμία να παρέμβει. Έχετε ένα σχέδιο, κύριε Ρήγα, ως κυβέρνηση και ως πολιτικό σύστημα, γιατί και με τους άλλους συμφωνείτε. Νομίζω ότι είναι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός της Σύνοδος των κομμάτων, των αρχηγών, έχετε ένα σχέδιο Β. Τι θα κάνουμε αν εγκλωβιστούν εδώ χιλιάδες. Ακούστε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει οργανωθεί η προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί όποια έκτακτη ανάγκη δημιουργηθεί. Ήδη τα 5 υπουργεία τα οποία εμπλέκονται είναι σε μια πλήρη συνεργασία και έχει φτιαχτεί επιτελικό όργανο στην πολιτική προστασία. Θα φτιάξετε καλά στρατόπεδα. Ορίστε. Θα φτιαχτούν καλά στρατόπεδα. Εκ των αναγκών θα φτιάξουν. Και τα λέω όπως θα χαρακτηρίζατε για να μην. Εγώ λέω ότι θα είναι χώροι οι οποίοι να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να έχουν αξιοπρεπή παρουσιακή. Επομένως, εκτός των ιδίων, διαβατά ασχιστό. Κύριε Ριτζή, νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το δούμε με βάση και την κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Και αυτό είναι και μέτρα τα οποία θα πάρουμε. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει όλες οι δυνάμεις να παρεύουν και στην Ευρώπη. Δεν μπορεί η Ευρώπη. Οδηγείται η Ευρώπη σε αποσύνθεση αυτή τη στιγμή με τον τρόπο με τον οποίο. Η Ελλάδα, κύριε Ρήγα, είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ελλάδα δεν πάει να ασκήσει λοιπόν τη δύναμή της εκεί, την οποία έχει. Κατευθύνονται εκατομμύρια των εκατομμυρίων σε όλες αυτές τις χώρες που ουρλιάζουν σήμερα και βγαίνουν μονομερός. Γιατί δεν πάει η Ελλάδα να ασκήσει βέτο εκεί και να παίξει μπάλα. Ήδη η Ελλάδα έχει ασκήσει αυτά που έπρεπε να ασκήσει και με τον Πρωθυπουργό προχθές. Άσκησε ότι ήταν ασκήσει την πίεση. Και ταυτόχρονα είπε και ο κύριος Μουζάλας τι δυνατότητες υπάρχουν αν συνεχίσουν κάποιες χώρες να δημιουργούν αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό. Το πήραν, λέτε, το μήνυμα, επομένως. Νομίζω ότι έχει πάρθει ένα μήνυμα. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε, και κλείνω για να μιλήσουμε οι υπόλοιποι αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει συντονισμένα να διαμορφώσουμε μια προοπτική για την Ευρώπη. Και πρέπει να πιεστούν όλες οι δυνάμεις. Δεν μπορεί να γίνει. Μου επιτρέπετε, με την αντίδραση που υπήρξε, και είναι η τελευταία ερώτηση για να συνεχίσουμε και με τους υπόλοιπους. Με την αντίδραση που υπήρξε από τη τουρκική πλευρά και την πρακτική που ακολουθείτε, την πατήσαμε με τη συμφωνία για το ΝΑΤΟ? Όχι, δεν θεωρώ ότι έχουμε πατήσει κάτι. Απλά φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο ακολουθεί την πορεία πολιτική η Τουρκία. Και εδώ πρέπει να το γνωρίζουν και πρέπει να πάρουν. Και εγώ γνωρίζω αυτή τη στιγμή ότι οι χώρες της Ευρώπης και η Γερμανία που ήταν μέσα αυτή είναι σφόδρα ενοχλημένοι με τη στάση αυτή την οποία κρατάει η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες αυτή τη στιγμή.